και κύριε, καλησπέρα σα. Πριν από λίγε ημέρε, διεξήχθη στην πόλη μα η διήμερη επιστημονική εκδήλωση τη Ελληνική Εταιρεία Αθυροσκλήρωση, η 33η, μια επιστημονική εκδήλωση που έχει καταστεί θεσμό. και βέβαια είχε, αν θέλετε, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό φέτο να είναι η αφιερωμένη στη μνήμη του Μωυσή Ελισάφ, ο οποίο ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη τη Ελληνική Εταιρεία Αθυροσκλήρωση. Το... Στον απόϊχο λοιπόν, αυτή τη διήμερη επιστημονική συνάντηση, είμαστε εδώ απόψε να συζητήσουμε για τι δυσληπιδαιμίε, που είναι ένα από του κυριότερου παράγοντε κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιακιακών οσημάτων. Και είμαστε εδώ με τον καθηγητή Παθολογία και πρόεδρο, βέβαια, τη ελληνική εταιρεία Αθήρο τον κύριο Χαράλα Μπομιλιώνη τον οποίο ευθύσαμε στο στα καλησπέρισσο. Να σας καλωσορίσω κύριε Μιλιώνη για μία ακόμη φορά. Καλησπέρα σας, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ βέβαια που συμβάλλετε κι εσείς στην ενημέρωση όλου του κοινού, δηλαδή των ανθρώπων και των πολιτών που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια στο νοσοκομείο μας. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά, αφού επιστρέφουμε σε κάτι που παλιότερο ονομάζαμε κανονικότητα, να ενημερώνουμε για θέματα που τα προηγούμενα χρόνια πιθανόν να βάλαμε λιγάκι στην άκρη και αυτό να έχει κοστίσει πραγματικά και στην υγεία, αλλά μερικές φορές και σε ανθρώπινες ζωές. Και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Είδατε λοιπόν σε, αυτό το... σε αυτή την τριετία, αν θέλετε, της πανδημίας, επειδή είπατε ότι επιστρέψαμε στην κανονικότητα, όχι ε, ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε τον COVID, γιατί εξακολουθεί να είναι εδώ. Τα είχατε κάνει και τι σχετικέ δηλώσει πριν από λίγε ημέρε. Ε, σίγουρα όμω επιστρέφουμε στην κανονικότητα, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να ε, υπενθυμίζουμε στον κόσμο την αναγκαιότητα πρόληψη για διάφορα άλλα νοσήματα που μα απασχολούν και μου ταλανίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρο του πληθυσμού. Διαπιστώθηκε λοιπόν, διαπιστώνεται στην κάθε μέρα κλινική πράξη, κυρίω το τελευταίο ένα χρόνο ακριβώ να έρχονται περιστατικά με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, γιατί ρίξαμε το βάρο στην πανδημία και βάλαμε στο περιθώριο άλλα τέτοιου είδου νοσήματα. Είναι ακριβώ όπω όπως τα λέτε. Δηλαδή, η πρόληψη χωρίζεται στην πρωτογενή και στη δευτερογενή. Και λέμε πρωτογενή πρόληψη όταν ένα άνθρωπο δεν έχει τίποτα, είναι συμπτωματικό, είναι φαινομενικά όπω τα λέγαμε υγιή. Οπότε, εμεί πρέπει να αποτρέψουμε το να του συμβεί κάτι. Δηλαδή, ένα Άνθρωπο που αργότερα μπορεί να υποστεί ένα ένθραγμα του μυοκαρδίου. Ωστόσο, υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν ήδη υποστεί ένα σύμβαμα και δεν πρέπει να του συμβεί ένα δεύτερο. Έτσι λοιπόν, τόσο στην περίπτωση τη πρωτογενού πρόληψη, όσο και τη δευτερογενού, έγιναν, α πούμε, ε, μεγάλε καθυστερήσει ό,τι αφορά την αναζήτηση ιατρική φροντίδα. Έτσι δηλαδή, οι άνθρωποι καθυστερούσαν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των τριών ετών τη πανδημία. Καθυστερούσαν να αναζητήσουν την ιατρική συμβουλή. Κατά συνέπεια, βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων με παραμελημένα προβλήματα υγείας ή προβλήματα υγείας που θα μπορούσαν να, προ... να προληφθούν σε προγενέστερο στάδιο. Και αυτό αφορά όλα τα νοσήματα. Είτε είναι τα καρδιαγγειακά, στα οποία ασχοληθήκαμε εμεί περισσότερο σε αυτή τη διημερίδα της εταιρεία εθιροσκλήρωση, είτε είναι νεοπλασματικά νοσήματα, δηλαδή καρκίνοι, για να λέμε τα πράγματα με το, το, το όνομά του είτε ασ, ασθένειες που αφορούν το αναπνευστικό, του νεφρούς. Οπότε πραγματικά αυτά τα τρία χρόνια νομίζω ότι κόστισαν σημαντικά στην υγεία του λαού. Βέβαια και ήταν και ένα χρονικό διάστημα, αν θέλετε, κύριε Μιλιώνη, που ακριβώς ε, εξαιτία του εγκλισμού και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της καθιστικής ζωής που κάναμε, σε συνδυασμό με το ότι ήμασταν μέσα σε ένα σπίτι και αλλάξαμε και τις διατροφικές μας ενδεχομένως συνήθειες, αν και η αλήθεια είναι ότι ο, ο τρόπος διατροφής μας τα τελευταία χρόνια, αυτός ο σύγχρονος τρόπος ζωής, πραγματικά ε, έχει συμβάλει στο να έχουμε την ανάπτυξη τέτοιου είδους α, νοσημάτων. Εδώ ήρθε να επιδεινωθεί ακόμη, αν θέλετε, περισσότερο η κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε αυτό που τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμά που ασχοληθήκαμε με την διαχείριση της πανδημίας λέμε. Ότι δηλαδή πρέπει να αναζητούμε εγκαίρω την ιατρική φροντίδα και πραγματικά να ακούμε τι γνώμε των ειδικών. Άρα λοιπόν, να μάθουμε να διδαχτούμε από αυτή την πανδημία. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, να απευθυνόμαστε σε ανθρώπου οι οποίοι με σοβαρότητα και συνέπεια μπορούν να μα ενημερώνουν και κατά συνέπεια όταν αναζητούμε την ιατρική φροντίδα θα λαμβάνουμε και τη φροντίδα που αξίζει να έχει ένα άνθρωπο το 2023. Άρα λοιπόν, τι πιστεύω. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πανδημία μα έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε καλύτερη επικοινωνία με του ανθρώπου γύρω μα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε φίλου ή να επικοινωνούμε τα προβλήματά μα και βέβαια να φροντίζουμε την υγεία μα, είτε αυτό αφορά τον προσωπικό γιατρό, είτε τον οικογενειακό μα γιατρό, είτε τον πολύ ειδικό. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε πάρει μαθήματα, αλλά αυτά τα μαθήματα πρέπει να γίνουν διδάγματα και να εφαρμόζονται. Βέβαια. Και αν θέλετε, βάλαμε και στην καθημερινότητά μα, πολύ έβαλαν στην καθημερινότητά του το περπάτημα. Έτσι, το βάδιν. Γιατί ακριβώ αναζητούσαμε ποιε ώρε μπορούμε να φύγουμε μέσα από το σπίτι μα, να περπατήσουμε λίγε ώρε, να ξελαμπικάρουμε, να το πω απλά και λαϊκά, κύριε Μιλιώνη. Οπότε κάποιοι μέσα σε αυτή τη δυσκολία, τη δύσκολη συνθήκη, έβαλαν και στην καθημερινότητά του. τρόπο, αυτόν τον τρόπο άσκησης, αν θέλετε, τον οποίο Εσεί ω γιατροί λέτε ότι θα πρέπει να τον εφαρμόζουμε καθημερινά. Όλα, όλα ξεκινάνε από εκεί. Δηλαδή, εμεί οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τι διαταραχέ του μεταβολισμού, όπω λέμε, των λυπηδίων, δηλαδή με την αύξηση τη χολυστερόλη, των τριγλυκεριδίων, τα επηρεασμένα επίπεδα τη HDL που ο κόσμο λέει καλή χολυστερόλη, έτσι τη λέγαμε τουλάχιστον παλιά. Όλα λοιπόν ξεκινούν πρώτα με την αναγνώριση και μετά με την αλλαγή του τρόπου ζωή. Έτσι, αν μα άφησε κάτι, αν μα άφησε κάτι αυτή η περίοδο, είναι ότι πραγματικά βγήκαμε, πήραμε τα αθλητικά μας, αρχίσαμε να περπατάμε. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και βασικό, ας πούμε, απόκτημα ή κληροδότημα της περίοδου αυτής, ότι βγαίνουμε πια στη φύση ή αναζητούμε ακόμα και την φροντίδα ανθρώπων που ασχολούνται ειδικότερα με τη γυμναστική. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάτι που λέγεται προσωπικό γυμναστή. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό. Το κυριότερο, το κυριότερο απόκτημα και κληροδότημα είναι να βγαίνουμε πια στη φύση, να αθλούμαστε, να προσέχουμε τη διατροφή μας και από εκεί και μετά βέβαια να αναζητούμε ειδικότερη βοήθεια αν τα προβλήματά μας χρειάζονται κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε στο μικροσκόπιο τη συζήτησή μα, κύριε Μιλιώνη, τη δυσλιπιδεμία. Και να ξεκινήσουμε με έναν ορισμό, όσο πιο απλά γίνεται, να εξηγήσουμε τι, να μα εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο δυσλιπιδεμίε. Λοιπόν, το πιο απλό έτσι για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στον κόσμο είναι η αύξηση τη χολυστερόλη ή η αυξηση των τριγλικεριδίων ή και των δύο ή κάποιες διαταραχές ακόμα πιο ειδικέ που θα τις δει ο ειδικό γιατρός κάθε φορά. Άρα λοιπόν εμείς γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι η αύξηση της κολυστερόλης ουσιαστικά συμβάλλει στο να εμφανίσουμε σε σχετικά νεότερη ηλικία ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου ή να υποστούμε ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα λοιπόν αφού το γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βρούμε τρόπους να μειώσουμε αυτές τις τιμές των λιπηδίων. Θα έλεγε κάποιο, μήπως πρέπει να το δούμε πολύ νωρίς έτσι ώστε να έχουμε και αυτούς τους τρόπους να τους εφαρμόσουμε νωρίτερα. Πραγματικά, χρυσή ευκαιρία είναι να τα δούμε από την πρώτη παιδική ηλικία mm -hmm. ή τουλάχιστον από την πρώτη ή λίγο μετά την πρώτη δεκαετία. Γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να δούμε αν αυτό είναι τόσο σοβαρό που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Και βέβαια, αν το αναγνωρίσουμε, θα βρούμε και άλλα μέλη τη οικογένειά μα που θα χρειαστούν τη βοήθειά μα. Άρα λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε αν στην οικογένειά μα υπάρχει πρόβλημα με την αυξημένη χολυστερόλη, <σχ> αν στην οικογένειά μα σχετικά νέοι άνθρωποι, άντρε κάτω από τα 55 ή γυναίκε κάτω από τα 65, έχουν υποστεί ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, και αν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά σε συνεννόηση με τον γιατρό μα να προσδιορίσουμε αυτό που λέμε, να μετρήσουμε δηλαδή το λιπιδεμικό μας προφίλ, τα επίπεδα των λιπιδίων, είναι πάρα πολύ εύκολο. Παλιότερα κάποιοι άνθρωποι θα λέγανε ότι πρέπει να πάμε σε ένα εργαστήριο να κάνουμε άμεση μέτρηση. Τώρα σε σχέση με τον γιατρό μας και σε άμεση επικοινωνία μαζί του μπορούμε και να μετρήσουμε τα επίπεδά μας αυτά όποτε θέλουμε εμείς ακόμα και χωρίς να είμαστε νηστικοί. Άρα λοιπόν η αναγνώριση του προβλήματος ξεκινάει από το ιστορικό της οικογένειας και στη συνέχεια, όταν εμεί προσδιορίσουμε τα επίπεδά μα στο αίμα, τότε θα αναζητήσουμε τη σωστή ιατρική βοήθεια. Θα δούμε ποια είναι ε, τα επίπεδα για τα οποία τα, τα, θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Και Θέλω να σα ρωτήσω αν γενικά ε, αναθεωρούνται αυτά τα επίπεδα από την επιστημονική κοινότητα, κύριε Μιλιώνη. Μιλάμε ε, τώρα για τα ίδια επίπεδα, μιλούσαμε πριν από μία δεκαετία, δεκαπενταετία, για τα ίδια επίπεδα μιλάμε τώρα. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν υπάρχουν φυσιολογικές τιμές λιπηδίων. Δηλαδή, παλαιότερα ή και τώρα σε ορισμένα μικροβιολογικά εργαστήρια υπάρχουν κάποιες τιμές και οι αναγραφόμενες αυτές τιμές προσδιορίζουν πότε τα εργαστήρια αυτά θα προσδιορίσουν με κόκκινο τις τιμές που μας έχουν γράψει για να πούνε ότι είναι παθολογικές. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Υπάρχουν μόνο τιμές και όρια που αφορούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, δηλαδή τον κίνδυνο που διατρέχει κάποιος από εμά όταν έχει μεγαλύτερα επίπεδα από αυτά που προσδιορίζουν όμως τον κίνδυνό του. Δηλαδή, αν κάποιος είναι σχετικά νέος, σχετικά αθλητικός, δεν καπνίζει, δεν έχει ιστορικό καρδιαγκιακής νόσου στην οικογένεια, η τιμή της LDL χολυστερόλης πρέπει να είναι κάτω από 116 mg LDL, ιδιαίτερα χαμηλή. Αν έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου, είναι παχύσαρκος, καπνίζει, περνάει η ηλικία μας, κάτω από 100. Αν έχει κάποιου άλλου παράγοντε, δηλαδή είναι διαβητικό, επηρεάζεται η νεφρική του λειτουργία, αυτό πρέπει να έχει επίπεδα LDL κάτω από 70, και αν έχει υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου κάτω από 55. Γι' αυτό γιατί πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο να υποστεί ένα επόμενο, αν έχει ήδη υποστεί, ή ένα σχετικά μεγάλο καρδιαγγειακό σύμβαμα που μπορεί να έχει και μοιραία έκβαση. Άρα λοιπόν πραγματικά όταν. Θέλουμε να μετρήσουμε τα λιπίδια στον ορό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι με τον γιατρό μα πρέπει να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο που διατρέχουμε. Και εκείνο γνωρίζει πώ θα λάβει υπόψη κάποιου συγκεκριμένου παράγοντε για να μα πει πόσο χαμηλή πρέπει να είναι αυτή η τιμή ή, αν δεν είναι, τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Άρα, ουσιαστικά, εσείς είστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να παραλάβετε τι εξετάσει και να ε, αναγνώσετε αυτά τα αποτελέσματα ε, σε βέβαια μαζί και με άλλους παράγοντες. Κινδύνουμε με το πλήρες ιστορικό, αν θέλετε, του ανθρώπου που έχετε εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή, κύριε Μιλιώνη, έτσι. Πάντοτε, ποτέ δεν συμβαίνει μία διαταραχή του μεταβολισμού μόνη τη. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν έχουν μόνο χολυστερόλη, σίγουρα θα έχουν και αυξημένο σωματικό βάρος, μπορεί να καπνίζουν, μπορεί να έχουν υπέρταση, μπορεί να έχουν σαχαρόδι διαβήτη, μπορεί η νεφρική τους λειτουργία να είναι επηρεασμένη, μπορεί να έχουν ένα άλλο νόσημα όπως είναι το αναπνευστικό τους για παράδειγμα ή άλλο καρδιακό ε, νόσημα. Κατά συνέπεια πρέπει να συνυπολογίζουμε αυτό που λέμε να κάνουμε μια συνολική εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Εκτός από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν κληρονομικές δυσλυπηδεμίες όπως λέμε, που σε αυτές τις περιπτώσεις αναγνωρίζουμε και άτομα τα οποία δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Είναι δηλαδή λεπτοί, δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, δεν έχουν υπέρταση, δεν έχουν σαχαρόι διαβήτη και έχουν μια κατάσταση που λέγεται οικογενής υπέρχολη στερολεμία. Δηλαδή αρκετά μέλη της οικογένειάς τους ή οι ορισμένα από αυτά σε νέα σχετικά ηλικία και το λέω ξανά ότι άντρες κάτω από τα 55 και γυναίκες κάτω από τα 60 ή τα 65 έχουν υποστεί ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου και αυτό δείχνει ότι πραγματικά υπάρχουν διαταραχές στα λιπίδια που τι κάνουν, ουσιαστικά κλείνουν τον αυλό των Αγγίων και ιδιαίτερα των Στεφανιαίων. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο αν δεν αναγνωριστεί σε προγενέστερη φάση, σε νεαρότερη ηλικία, ακόμα και αν αυτή είναι δυνατόν, και, αυτό θέλουμε να φτά, και σε αυτό το σημείο θέλουμε να φτάσουμε, να αναγνωριστεί από την παιδική ηλικία. Ε, άρα έχουμε δύο κατηγορίες ουσιαστικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι ασθενών. Έχουμε αυτούς που ε, Υπάρχει η κληρονομικότητα, η αποκαλούμενη κληρονομικότητα και μπορεί να μην συντρέχουν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντε κινδύνου. Και έχουμε και την κατηγορία των ασθενών που εξαιτία του σύγχρονου τρόπου ζωή, του τρόπου ζωή που ακολουθούν. Ε, 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 εκεί μπορεί να συνεπάρχει ενδεχομένω και η κληρονομικότητα, αλλά εκεί φαντάζομαι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο, <συσκλή> κύριε Μιλιώνη. Έτσι? Η δύσκολη όρη είναι ότι στη μία περίπτωση θα λέγαμε για δευτερογενή αίτια, δευτεροπαθή αίτια, και στην άλλη περίπτωση θα λέγαμε για τα λεγόμενα κληρονομικά αίτια. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε όμως και λίγο διαφορετικά. Στη μία περίπτωση έχουμε πολυπαραγοντική ευθύνη ή ας πούμε παρουσία πολλών παραγόντων που σχετίζονται με την αύξηση των λυπηδίων ε. και στην άλλη περίπτωση ότι έχουμε ορισμένες διαταραχές γονιδιακές τις οποίες εμείς πρέπει να προσδιορίσουμε γιατί τότε θα προσδιορίσουμε και τα άτομα που μπορούμε να τα βοηθήσουμε από νωρί και να τα βοηθήσουμε σε όλο, οικο... το, σε το οικογενειακό περιβάλλον. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιούμε τους πολίτες, να ευαισθητοποιούμε το κοινό, να ευαισθητοποιούμε την ιατρική κοινότητα για να βρούμε και τις δύο περιπτώσεις. Και ιδιαίτερα τις κληρονομικές περιπτώσεις γιατί σε εκείνες πρέπει να απευθυνθούμε νωρί. Και σας διαβεβαιώ ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο στις δεύτερες περιπτώσεις καθυστερούμε πολύ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν προ όλε τι κατευθύνσει χρειάζεται πρόληψη ε, και αυτή η, η έγκαιρη διάγνωση από πλευρά τη δική σα, κύριε Μιλιώνη. Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι μα είναι να βάλουμε στη ζωή μα αυτό το καθιερωμένο, αν θέλετε, check-up, έτσι και μαζί με τον οικογενειακό γιατρό να παραπεμφθούμε στου αρμόδιου για να δούμε τι γίνεται. Σωστά. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε κάθε ενήλικα πρέπει να έχει μετρήσει τα λιπίδια του έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορίσει κατά πόσον αυτά είναι αυξημένα και να δει ή να αναζητήσει την κατάλληλη ιατρική συμβουλή. Ωστόσο, αυτό που θεωρούμε χρέος μας είναι ότι πρέπει να επεκτείνουμε αυτόν τον έλεγχο ή να τον ξεκινήσουμε mm -hmm. από την παιδική ηλικία. Τα Γιάννενα είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί. Δηλαδή, ο δάσκαλό μα, ο καθηγητή Μωησή Ελισάβ, πρώτο ευαισθητοποίησε, μπορώ να σα πω, ολόκληρη τη χώρα στι διαταραχέ των λιπηδίων και πρώτο αυτό μα έδωσε την έμπνευση να ξεκινήσουμε από τον ευαίσθητο πληθυσμό των παιδιών. Έτσι εδώ και αρκετά χρόνια, περισσότερο από δέκα, στο νοσοκομείο μας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, υπάρχει ένα εξειδικευμένο ιατρείο το οποίο τι κάνει, το οποίο εξετάζει ή έρχεται σε επαφή με τους μικρούς μας φίλους, δηλαδή με τα παιδιά και τους εφήβους. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε τα παιδιά εκείνα τα οποία έχουν αυξημένα επίπεδα λιπηδίων, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εκείνα και βέβαια να φτάσουμε στο να αναγνωρίσουμε ποιοι από του συγγενεί του κινδυνεύουν περισσότερο, ώστε να παρέμβουμε σωστά. Άρα λοιπόν έχουμε εξειδικευμένο κέντρο. Στο συγκεκριμένο κέντρο, τόσο εγώ που είμαι στην Αλφα Παθολογική Κλινική, όσο και ο παιδικοαρδιολόγο που έχουμε την τύχη, ο κύριο Γκλάχο, που έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε μαζί εδώ και πολλά χρόνια, πραγματικά έχουμε αναγνωρίσει και ταυτοποιήσει αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα δύσκολες, μερικές φορές ακόμα και σπάνιες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τα συγκεκριμένα παιδιά και τους γονείς τους. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι ούτε με αυξημένο σωματικό βάρος, ούτε με άλλα προβλήματα υγείας. Έρχονται όμως γιατί υπάρχει στο ιστορικό τους κάποιος γονέας που έχει αυξημένα λιπίδια ή κάποιο συγγενής που πολύ νωρί έπαθε κάποιο στεφανιαίο επεισόδιο. Υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί αυτό ο έλεγχο, κύριε Μιλιώνη. Έχω την τη χαρά, την τιμή, την ευκαιρία να είμαι από εκείνου που έχουμε σχεδιάσει τουλάχιστον για τον τόπο μα, για την βορειοπυρωτική Ελλάδα, αλλά κυρίω για την Ήπειρο, μια μελέτη η οποία θα προσπαθήσει τουλάχιστον να μα βοηθήσει στο να ανοιχνεύουμε τι διαταραχέ των λιπηδίων πολύ νωρί. Δηλαδή, αυτό που γίνεται μέχρι τώρα και αυτό που ισχύει στην παγκόσμια κοινότητα είναι να προσπαθούμε να βρούμε τα άτομα που έχουν υπερχολυστερολεμία το νωρίτερο, αλλά κυρίω την ενήλικη ζωή. Έτσι λοιπόν, άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία συνήθω τα βρίσκουμε σε μια μέση ηλικία γύρω στα 40. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά καθυστερημένο. Υπάρχει λοιπόν ο ανάστροφο, ο αντίστροφο τρόπο ανείχνευση, πηγαίνοντα από τι τρυφερέ ηλικίε, οι οποίε είναι και οι πιο δύσκολε. Έτσι λοιπόν εμεί έχουμε τη χαρά και την η μη πραγματικά να έχουμε σχεδιάσει από εδώ και μπρο ένα πρόγραμμα ανείχνευση, το οποίο τι θα, τι θα, κάνει, Μα, σε αυτό το πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και την κοινή γνώμη, αλλά και του παιδιάτρου όλη τη Υπήρου, να παίρνουν τιμέ λιπηδίων στα παιδιά που παρακολουθούν και όταν ανοιχνεύουν επίπεδα LDL, αυτό που έλεγε ο κόσμο, κακή χολυστερόλη πάνω από 130, να τα παραπέμπουν στο κέντρο μα, όπου εμεί σε συνεργασία με τον παιδοκαρδιολόγο. Ειδικοί των λιπηδίων και παιδοκαρδιολόγο να μπορέσουμε τουλάχιστον να εκτιμήσουμε κατά πόσον έχουμε να κάνουμε με μια, μια κληρονομική πάθηση, να ζητήσουμε και να κάνουμε δωρεάν, το επαναλαμβάνω αυτό, κάποιε ειδικέ εξετάσει, οι οποίε θα δείξουν αυτή την κληρονομικότητα, έτσι ώστε να ανακαλύψουμε εκείνε τι οικογένειε τουλάχιστον στον τόπο μα, που θα βοηθηθούν, αν εγκαίρω και γρήγορα εμεί αντιμετωπίσουμε ή τουλάχιστον δείξουμε σε αυτού του ανθρώπου ότι χρειάζονται πραγματικά θεραπευτική παρέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο και θα βρούμε τα άτομα που πάσχουν και θα αποφύγουμε τις μενείς εκβάσεις που μπορεί μερικές φορές και το βλέπουμε γύρω μας, ο καθένας το έχει βιώσει σε αρκετούς γνωστούς φίλους ή και οικογενειακούς του ακόμα, ακόμη συγγενείς, ακόμα και συγγενείς του λοιπόν να έχουν ακόμα και θανατηφόρες εκβάσεις. Άρα λοιπόν πραγματικά θα είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε στους επόμενους μήνες, μόλις πάρουμε τις σχετικές εγκρίσεις. Και νομίζω ότι ξεκινώντας το από τους νομούς της Υπήρου θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Θα είναι πιλωτικό και πιθανότατα, ίσως αργότερα, υιοθετηθεί σαν μια πολιτική που μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα στη χώρα. Άρα με διτή κατεύθυνση λοιπόν, αφενός να αναγνωρίσετε εγκαίρως τα παιδιά εκείνα που μπορεί μελλοντικά ως ενήλικες να αναπτύξουν τις λιπιδεμίες και ε, ο δεύτερος στόχος μέσα από τα παιδιά να εντοπίσετε, να ανοιχνεύσετε εκείνους τους ενήλικες που δεν έχουν ανοιχνευτεί μέχρι τώρα με τις λιπιδεμίες ώστε να προλάβετε τις άρεστες καταστάσεις. Ακριβώς. Γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε το μέσο όρο ανείχνευση αυτών των καταστάσεων. Αν ξεκινήσουμε από, από τα παιδιά, αυτό το χρονικό α πούμε, πλαίσιο που λέγαμε ότι ανοιχνεύουμε του ενήλικε στα 40, θα το φτάσουμε στα 25 ή και χαμηλότερα. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πρόληψη και σε αυτό στοχεύουν τέτοιου είδου προγράμματα. Δεν είμαστε οι πρωτοπόροι σε αυτό. Απλά προσπαθούμε να το φέρουμε γρήγορα και πρώτοι στη χώρα μα. Υπάρχουν οι μεγάλε προηγμένε χώρε, όπω είναι η Ολλανδία, όπω είναι η Γερμανία, που εφαρμεζ, εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα σε μεγάλη κλίμακα, αλλά εκεί μιλάμε πολύ μεγάλα ποσά τα οποία ξοδεύουμε. Εμείς με τις δικές μας δυνάμεις και με τη βοήθεια βέβαια και των μέσων μαζικής ενημέρωσης όπως είστε εσείς και σας ευχαριστούμε και βέβαια με τη βοήθεια του κόσμου θα προσπαθήσουμε στη μικρή μας περιοχή να κάνουμε μια πιλωτική μελέτη που θα βοηθήσει αργότερα τον τόπο. Μας. Θα υπάρχει κάποιο μάξιμουμ αριθμό παιδιών που θα ελεγχθούν, κύριε Μιλιώνη, Όχι, εμείς... και θα είναι μόνο σε συνεργασία με του παιδιάτρου, ή ενδεχομένω θα κάνετε και μια απεύθυνση προ την κοινωνία. Δηλαδή, εγώ ω μητέρα, αν θέλω να συμμετάσχω εθελοντικά, να φέρω τα παιδιά μου προ έλεγχο. Το καλύτερο θα είναι να έχουμε ήδη την τιμή τη mm -hmm. LDL χολυστερόλη, η οποία θα είναι αυξημένη και το ιστορικό που σα είπα. Έτσι, ώστε να αναγνωρίσουμε εκείνα τα παιδιά που πραγματικά χρειάζονται εξειδικευμένο έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, όταν εμεί φτάσουμε στο νοσοκομείο αυτά τα παιδιά, μπορούμε και γνωρίζουμε την, και την εμπειρία αλλά και τη γνώση που έχουμε, ποια από αυτά τα παιδιά χρειάζεται να υποβληθούν σε περισσότερο έλεγχο, ο οποίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια εργαστηριακή εξέταση. Με φανταστεί κάποιο δηλαδή ότι θα κάνουμε κάτι σημαντικό. Για τα παιδιά που χρειάζονται, θα συζητήσουμε όπω συζητούμε με του γονεί και θα βρούμε βέβαια και του ενήλικες που Από ποια ηλικία παιδιών, παιδιών μπορείτε να έχετε μια ξεκάθαρη, πιο ξεκάθαρη αν θέλετε, ασφαλή εικόνα, Πολύ κύριε χαίρο. Πολύ χαίρομαι για την ερώτησή σας. Παλιότερα λέγανε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μετά την ηλικία των 8. Δεν είναι όμω έτσι. Δηλαδή, παιδιά που έχουν ιστορικό υπερληπιδεμία ή στεφανιά νόσου στην οικογένειά του, πρέπει να μετρούν τα λυπίδιά του αμέσω μετά την ηλικία των 2. Δεν χρειάζεται να υποβάλουμε τα παιδιά σε αυτή τη βάσανο τη νηστεία των 12 ωρών, μπορούμε να πάρουμε εξετάσει χωρί τα παιδιά να είναι νηστικά. Γιατί μπορούμε να προσδιορίσουμε είτε την ολική χολυστερόλη και την HDL. Οπότε θα κάνουμε την αφαίρεση για να βρούμε κάτι που λέγεται non-HDL χολυστερόλη που δεν επηρεάζεται από την νηστεία και είναι εύκολα να το εκτιμήσει ο γιατρό. ή τώρα τα σύγχρονα εργαστήρια μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να μετρήσουν άμεσα την LDL χολυστερόλη. Οπότε με μία τιμή να γνωρίζουμε ποια από αυτά τα παιδιά έχουν συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν αναγνωρίσουμε και παιδιά με αυξημένα τρικλικερίδια, εκεί πραγματικά μπορούν να ζητήσουν τη βοήθειά μα και θα τα βοηθήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Πάντω, έτσι πριν κλείσουμε το πρώτο μέρο τη εκπομπή, κύριε Μιλιώνη, σε ό,τι αφορά τι δυσλιπιδεμίε, μιλάμε για μία σιωπηλή νόσο ουσιαστικά. Δεν είναι από τι νόσου που θα δώσουν. δεν θα χτυπήσουν τα καμπανάκια σε κανέναν από εμά. Έτσι, μόνο μέσω αυτού του τακτικού ελέγχου μπορούν να εντοπιστούν ουσιαστικά. Το σωστά. είπατε πραγματικά με σαφήνεια και είναι ακριβώ έτσι. Δηλαδή, έχει βρεθεί από νεκροτομικέ μελέτε ότι οι πρώτε βλάβε στι αρτηρίε μα συμβαίνουν από την πρώτη δεκαετία τη ζωή μα. Στη συνέχεια, με την αύξηση τη ηλικία, γίνονται όλο και μεγαλύτερε και χειρότερε, μέχρι που κάποια στιγμή αυτό που λέγεται αθυρωματική πλάκα θα σπάσει είναι τα κομμάτια της τα οποία θα οδηγήσουν ένα αγκείο να πράξει, άρα θα έχουμε ισχυμία και κάποιο έμφραγμα στη συνέχεια. Άρα λοιπόν πραγματικά πρέπει από την πρώτη παιδική ηλικία να αναγνωρίζουμε τους παράγοντες κινδύνου και να παρεμβαίνουμε. Μάλιστα. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας να δούμε ε, επί του πρακτέου πλέον πώς μπορούμε με τη βοήθεια τη δική σας αλλά και με την αλλαγή του τρόπου ζωής μας, έτσι, ε, να μειώσουμε αυτό τον κίνδυνο για ένα καρδιαγιακό νόσημα στην συνέχεια. Σε λίγα λεπτά λοιπόν και πάλι κοντά σας. Και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, εκπομπή στο μικροσκόπιο και πάλι κοντά σας. Απόψε συζητούμε για τις δυσλιπιδεμίες, για την πρόληψη, για τη διάγνωση Κυρίω όμω για την αντιμετώπιση και μαζί μου σε αυτή την κουβέντα είναι ο καθηγητή Παθολογία και πρόεδρο τη Ελληνική Εταιρεία αθηροσκλήρωσης ο κύριο Χαράλαμπο Μιλιώνη. Λοιπόν, κύριε Μιλιώνη, ε, αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρο τη εκπομπή στου παράγοντε κινδύνου, στι κατηγορίε των ασθενών, στο προφίλ των ασθενών, στο πώ μπορούμε έτσι να. πώ μπαίνει η διάγνωση ουσιαστικά μέσα από τι εξετάσει και Έχοντα έχοντας εσείς αυτές τις εξετάσεις στα χέρια σας, μαζί με όλους τους παράγοντες υπόλοιπους κινδύνους που μπορεί να συνεπάρχουν να καθορίσετε ακριβώ τον κίνδυνο, πάμε να δούμε πώς μπορούμε επί του πρακτέου, έτσι, και να κάνουμε πρόληψη αν θέλετε, αλλά κυρίως πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δυσλυπηδεμίες. Σωστά. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε βαρύγδουπες εκφράσεις όπως ο ακρογωνιαίος λήθος της πρόληψης είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής. Εμείς να πούμε ότι η βάση, λοιπόν, είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής. Δηλαδή, πρέπει να επιστρέψουμε σε συνήθειες που οι πολύ μακρινοί μας πρόγονοι τα είχαν, ας πούμε, εκ προημίου. Δηλαδή, κινούνταν περισσότερο, τρέφονταν σωστά, οπότε αυτό πραγματικά τους προστάτευε. Άρα, λοιπόν, και εμείς πρέπει να επιστρέψουμε σε υγιεινές, όπως λέμε, συνήθειες. Η τακτική σωματική δραστηριότητα. Είδατε, χρησιμοποίησα τον όρο σωματική δραστηριότητα και όχι απαραίτητα άσκηση. Mm -hmm. Δηλαδή, τακτικά Πρέπει να φροντίζουμε να κινούμαστε. Τι σημαίνει αυτό. Να χρησιμοποιούμε για παράδειγμα λιγότερο το ασανσέρ στη δουλειά μα. Να πηγαίνουμε στη δουλειά μα, αν αυτό είναι εφικτό, όχι με το αυτοκίνητο αλλά με τα πόδια. Να χρησιμοποιούμε βέβαια και τα μέσα μαζική μεταφορά με την μεγάλη προσοχή και όπου αυτό είναι ασφαλέ για να επανέλθουμε και στο θέμα του κορονοϊού. Άρα λοιπόν και εκεί να παίρνουμε τα μέτρα μα. Αλλά αυτό θα μα κάνει να κινούμαστε περισσότερο. Άρα λοιπόν, σωματική δραστηριότητα. Κυπουρική για παράδειγμα. Mm -hmm. Περπάτημα τρέξιμο για κάποιους αν αυτό τους βολεύει ή όχι ή και τακτικά προγράμματα άσκησης τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο ιδιαίτερα, ιδιαίτερα αν μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε μέτρια προς αυξημένη ένταση άσκησης. Άρα τα πάντα ξεκινάνε από τη σωματική δραστηριότητα. Μετά η διατροφή μας. Είναι κρίμα δηλαδή να βοηθησουν ακομα περισσοτερο ιδιαιτερα αν μπορουμε να κανουμε αυτο που λεμε μετρια προς αυξημενη ενταση ασκησης αρα τα παντα ξεκινανε απο τη σωματικη δραστηριοτητα μετα η διατροφη μας ειναι κριμα δηλαδη να βρισκομαστε στην Ελλάδα και τα πρότυπα διατροφή να μοιάζουν με αυτά των Βορειοευρωπαίων. Το γνωρίζουμε από τι μελέτε των 7 χωρών, έτσι λεγόταν κάποτε, ότι η γειτονική μας Κέρκυρα και η λίγο μακρινότερη μας Κρήτη, με τον τρόπο που οι κάτοικοί του διατρέφονταν, είχαν μικρότερο κίνδυνο από τους υπόλοιπου Ευρωπαίους να πάθουν ένα καρδιαγιακό σύμβαμα. Άρα λοιπόν εμείς το ξέρουμε από τους γονείς μας ή από τους παππούδες μας ότι τα πρότυπα της μεσογειακής δίαιτας είναι τα πιο υγιεινά. Άσκηση λοιπόν σωματική δίαιτα. Σωματική, συγγνώμη, διατροφή σωστή μεσογειακή δίαιτα. Το άλλο είναι το κάπνισμα. Δεν νοείται κάποιο νομίζω τον 20ο αιώνα και μετά από όσα έχει ακούσει, να καπνίζει, για να βάλουμε αυτό το ρήμα που χρησιμοποιούσαμε εδώ και χρόνια, ή να ατμίζει, δεν ξέρω πώς ακριβώς να χρησιμοποιήσω το επόμενο, το επόμενο ρήμα. Ήδη στο συνέδριό μας ήρθε κάποιος επιστήμονας, καθηγητής, χημικός, μηχανικός, που ανέδειξε πόσους κινδύνους έχουμε από αυτό που αποκαλούμε ηλεκτρονικό τσιγάρο ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο μέσο καπνικό, έτσι όπως το, το χρησιμοποιούν τώρα. Άρα λοιπον Αποφυγή οπωσδήποτε τη συνήθεια του καπνίσματο. Άσκηση, διατροφή, κάπνισμα είναι εκ των νόνου κάνευ. Από εκεί και μετά, το επόμενο είναι ο έλεγχο του σωματικού μα βάρου. Εκτό από τι περιπτώσει των ανθρώπων που έχουν συγκεκριμένε διαταραχέ και το βάρο του αυξάνεται με έναν τρόπο, α πούμε λιγάκι πιο επικίνδυνο ή με κάποιον τρόπο που να οφείλεται σε ένα υποκείμενο νόσημα, οι υπόλοιποι νομίζω με τη σωστή βοήθεια στον γιατρό του και με τι σωστέ παρεμβάσει μπορούν να ρυθμίσουν το βάρο του. Άρα αυτοί οι συγκεκριμένοι παράγοντες μπορούν να ρυθμιστούν και μπορούν να αλλάξουν από το ίδιο το άτομο. Από εκεί και μετά έχουμε τις δυνατότητες να παρέμβουμε στην πίεση, έχουμε δυνατότητες πια να ρυθμίσουμε το ζάχαρο και βέβαια εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε τις δυνατότητες να μειώσουμε τα λιπίδια γιατί διαθέτουμε φάρμακα και διαθέτουμε όλο και πιο καινούριου παράγοντες ακόμα και για τις δύσκολες περιπτώσεις. Άρα ξεκινούμε βέβαια από την, από την αλλαγή του τρόπου ζωή, και αργότερα σε όποιου χρειαστεί, θα περάσουμε σε αυτό που λέγεται σωστή θεραπευτική αγωγή. Ε, Πάντω, σε κάθε περίπτωση, ε, αν φτάσουμε στην φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή, κύριε Μιλιώνη, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε το πρώτο σκέλος, δηλαδή την αλλαγή του τρόπου ζωή. Πρέπει να συνεπάρξουν δεν δίνουν από μόνα τους τα φάρμακα την λύση, σωστά, σε, αυτή, τι Στα... σε αυτές τις περιπτώσεις. Σαφώ το πρώτο, είπαμε η βάση, ας αφήσουμε εκείνο το ακρογωνιαίο σλήθος, γιατί πολλοί πια δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν <laughs> αυτή την έκφραση, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι πια με τα μαθήματα που κάνουν στο, στο σχολείο τους ξέρουν τι θα πει ακρογωνιαίο Η αλλαγή του τρόπου ζωής ξεκινάει και παραμένει για πάντα στη ζωή <laughs> μας. Και όχι μόνο αυτό. Μπορεί οι άνθρωποι που θα φροντίσουν να αλλάξουν τον τρόπο τη ζωή του να μην χρειαστούν να πάρουν αγωγή ανάλογα με το πρόβλημα που έχουν. Ή αν χρειαστούν να πάρουν μικρότερε δόσει φαρμάκων. Ή αν παίρνουν να μειώσουν τι δόσει των φαρμάκων. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μην εφαρμόζει κάποιο τέτοια μέτρα που θα τον βοηθήσουν στην καθημερινότητά του αλλάζοντα τον τρόπο τη ζωή και να καταφεύγει μόνο και μόνο στη φαρμακευτική αγωγή. Και τα δύο όταν χρειάζονται. Μόνο τη η αλλαγή του τρόπου ζωή όταν αυτή είναι επαρκή. Πάντως πρέπει οπωσδήποτε να τονίζουμε αυτό τον ρόλο και εδώ είμαστε γι' αυτό, τουλάχιστον να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία πραγματικά σε αυτές τις συνήθειες που είναι ιδιαίτερα υγιεινές. Θεραπευτική αγωγή που μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις παιδιών, κύριε Μιλιώνη, αν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που χρήζει, αν θέλετε, και φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Εγώ θα σας πω το εξή. Να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά που πρέπει να πάρουν θεραπεία είναι πολύ λίγα. Ένα στα δέκα και αυτά με βασικά κληρονομικά νοσήματα, στα οποία δυστυχώ η παρέμβασή μα χωρί φάρμακα μπορεί να είναι μη αποτελεσματική. Γιατί πολύ μικρή θα είναι και η μείωση τη χοληστερόλης, την οποία θα δούμε. Άρα λοιπόν, αν χρειαστεί να δώσουμε ακόμα και σε παιδιά, αυτό μπορούμε να το κάνουμε με ασφάλεια, με φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε πολλέ φορέ και στι περιπτώσει των ενηλίκων. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται με σύνεση σοβαρότητα και από του ειδικού. Και, το οποίο, και, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτοί οι παράγοντες είναι ασφαλείς. Δεν είναι σχετικά ασφαλείς. Είναι ασφαλείς. Χορηγούνται εδώ και πολλά χρόνια, εκεί όμως που χρειάζονται. Γιατί πολλές φορές έχουμε περιπτώσεις γονέων οι οποίοι, θα λένε ότι, οι οποίοι μας λένε ότι μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε κάτι για τρέπει πριν... και λες, μα δεν χρειάζεται. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που είναι η πλειονότητα των περιπτώσεων που το μόνο που πρέπει να αλλάξουμε στο παιδί μας είναι ο τρόπος της ζωής. Δηλαδή πρέπει να μειώσει το σωματικό του βάρος, πρέπει να τρέφεται πιο σωστά. Όταν αναγνωρίσουμε περιπτώσεις που πρέπει να δώσουμε φάρμακα, θα το κάνουμε. Αλλά είναι οι πολύ λιγότερες περιπτώσεις. Σας είπα, μόνο το 10% χρειάζεται να πάρει θεραπευτική παρέμβαση. Και από αυτό το 10% οι πολύ δύσκολες περιπτώσεις είναι το υπόλοιπο 10%. Άρα λοιπόν αυτό το αφήνουμε για τους ειδικού. Εμείς θα αναγνωρίσουμε αυτό που πρέπει και μετά θα ξεκινήσουμε οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση. Να σας το πω όμως κι αλλιώς, η αλλαγή του τρόπου ζωής, στα βιβλία μας, ονομάζεται και αυτή θεραπευτική παρέμβαση. Mm -hmm. Δεν είναι πολύ ωραίο. Βεβαίως. Θεραπευτική παρέμβαση χωρίς φάρμακα. Και βέβαια όταν μιλάμε για αλλαγή του τρόπου ζωής και κυρίως, κυρίως αλλαγή των διατροφικών συνηθιών, δεν σημαίνει απαραίτητα το να βγάλουμε πράγματα από τη διατροφική μας. Μια ισορροπημένη διατροφή που θα τα περιέχει όλα αν θέλετε, αλλά λελογισμένα και, γιατί έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι που πάνε μέτρων άριστον. Αυτό ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε άρδιν, αν θέλετε, τις διατροφικές μας συνήθειες, Η... να αποκλείσουμε πράγματα. Η μέση ελληνική οικογένεια τα καταφέρνει. Δηλαδή, νομίζω Α... ότι όλοι με τη συμβολή των παιδιάτρων, ήδη από τα παιδιά τους, ξεκινούν να δίνουν αυτό που λέμε προϊόντα με ελαττωμένα λιπαρά σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά. Είναι μια πολύ, μα πάρα πολύ σωστή παρέμβαση για αυτά τα παιδιά μείωση λοιπόν των λιπαρών σε ό,τι γαλακτοκομικό προϊόν καταναλώνουν. Περιορίζουμε όσο το δυνατόν μπορούμε τα ζωικά λύπη. Περιορίζουμε τα τρανς λιπαρά, δηλαδή τώρα δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν να παίρνουν μπισκοτάκια, σνάξ ή οτιδήποτε, όταν υπάρχουν τόσα φρούτα ή οτιδήποτε άλλο, ή τουλάχιστον να τα προτρέπουμε προ τα εκεί, ή και η πολιτεία να φροντίζει οι τιμέ αυτών των φρούτων να είναι τόσο χαμηλέ, που πραγματικά να μπορούν οι οικογένειε να προτρέπουν τα παιδιά του προ αυτή την κατεύθυνση, να καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά. Σε ό,τι αφορά τώρα τι υπόλοιπε υγιεινέ ε, συνήθειε, α αφήσουμε το τηγάνι κατά μέρο, α χρησιμοποιούμε πιο υγιεινού τρόπου μαγειρέματο, έχω δει ότι πραγματικά. Αρκετοί από τους νέους ανθρώπους πηγαίνουν προς πιο υγιεινούς τρόπους mm. α, μαγειρέματος, οπότε νομίζω ότι με μια μικρή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση και σε αυτό το τομέα μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα, πρέπει όμως να επιμείνουμε. Μάλιστα. Ε, σε ό,τι αφορά τα φαρμακευτικά σκεύασματα που έχετε στη φαρέτρα σας, ε, πόσο έχουν αλλάξει κυρίως στο να μπορούν να ρυθμίσουν καλύτερα, αν θέλετε, όλους αυτούς τους παράγοντες, ε, κύριε Μιλιώνη. Φανταστείτε ότι εδώ και 30 χρόνια γνωρίζουμε παράγοντες που τους λέμε στατίνες. Ακούσαν αυτά τα φάρμακα τα μύρια όσα. Είναι τα πιο αθώα, τα πιο ασφαλή και τα πιο φτηνά πια φάρμακα τα οποία αλλάξαν την πορεία της στεφανίας νόσου και αλλάξαν την πορεία της δυσλυπηδεμίας. Είναι λοιπόν φάρμακα ιδιαίτερα δοκιμασμένα που σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που εμποδίζουν την απορρόφηση της κολυστερόλης μας βοηθούν σημαντικά. Τα που λέει ο κόσμος λιπαρά οξέα πρέπει να τα προσέχει ιδιαίτερα. Δηλαδή να μην παρασύρεται από διαφημίσει που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε αυτό το ω3 λιπαρό είναι πολύ χρήσιμο και έκανε κάποιον κύριο να φτάσει σε πολύ μεγάλη ηλικία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν τα χρησιμοποιούμε, τα χρησιμοποιούμε για αυξημένε τιμέ τριλικεριδίων στα παιδιά, όχι χολυστερόλη. Και όταν τα χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αυτά που πρέπει να, να λάβουμε δεν είναι αυτά που κυκλοφορούν με αυτή την ευρύτητα των συμπληρωμάτων σε διάφορα καταστήματα ή οπουδήποτε άλλα αυτά είναι διαθέσιμα. Πρέπει να δεχόμαστε τη συμβουλή του γιατρού μας και όχι να δίνουμε τα λιγοστά χρήματα που κάθε οικογένεια διαθέτει για να πάρουμε συμπληρώματα αμφίβολης αξίας σε ό,τι αφορά την προστασία από την καρδιακιακή νόσο και τη μείωση των λιπηδίων. Άρα λοιπόν μεγάλη προσοχή σε αυτά που λέμε συμπληρώματα. Τα παίρνουμε πάντοτε με τη συμβολή και τη συμβουλή των γιατρών μας. Τα φάρμακα είναι συγκεκριμένα. Στι δύσκολε περιπτώσει, και αυτό είναι η μεγάλη ευτυχία τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί πια ειδικά φάρμακα, τα οποία πραγματικά στοχεύουν ακριβώ στον πυρήνα του προβλήματο. Οι γιατροί μα μπορούν να μα εξηγήσουν, μπορούν να μα τα συνταγογραφήσουν, είναι ακριβά φάρμακα τα οποία διατίθενται για εκείνου που τα χρειάζονται δωρεάν, γίνονται με τη μορφή μια μικρή ένεση για του ενήλικου, μιλάμε, αλλά και για τον παιδιατρικό πληθυσμό που μπορεί να τα χρειαστεί. Και είναι τόσο χρήσιμα που μειώνουν τα επίπεδα της χολυστερόλης εκεί ακριβώς που τα χρειαζόμαστε. Έχουμε λοιπόν μέσα και αναπτύσσονται συνεχώς περισσότερα, αρκεί να ζητούμε αρχικά τη βοήθεια από τον οικογενειακό μας γιατρό και αργότερα αν χρειαστεί τη βοήθεια από τον ειδικό. Ε, φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία θα μπορούν, ε, θα, ε, λαμβάνονται φόρου ζωής ή μπορούμε να ρυθμίσουμε αν θέλετε τα επίπεδα και στη συνέχεια να συνεχίσουμε συντηρητικά με τον διαφορετικό τρόπο ζωής. Δυστυχώ τα μεταβολικά νοσήματα μα δείχνουν ότι το πρόβλημά μα είναι διαβίου. Άρα και η αγωγή την οποία πρέπει να λάβουμε είναι διαβίου. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, αν κάποιο για παράδειγμα διαγνωστεί με υπέρταση, δεν μπορεί να πει ότι η υπέρτασή του ξαφνικά θα εκλείψει. Πρέπει να λαμβάνει τα φάρμακά του για πάντα, να ρυθμίζει την αρτηριακή του πίεση. Αν κάποιο διαγνωστεί με σαχαρόδι διαβίτη, δεν θα υποστρέψει ο σαχαρόδι διαβίτη. Πρέπει να, τα, να λαμβάνει για πάντα αγωγή την οποία θα τροποποιεί για να ρυθμίζει πάντα το ζάχαρό του για να μην κινδυνεύουν όργανα όπω είναι η νεφρή, η καρδιά, ο εγκέφαλο, τα μάτια του. Άρα λοιπόν και κάποιο που έχει υπερηπηδαιμία πρέπει να ρυθμίζει τη χολυστερόλη του διαβίου. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα και το θέλουμε διαβίου. Λέει λοιπόν κάποιο, μα μου λέτε γιατρέ, είμαι 40 χρονών και έχω χολυστερόλη. 140 την LDL χολυστερόλη, να μην πάρω τίποτα. Να μου προσδιορίσετε τον καρδιαγιακό κίνδυνο. Και το προσδιορίζει εσύ και του λε ότι έχει 1%. Εντυπωσιάζονται λοιπόν οι άνθρωποι, αλλά σου λέει 1%. Τι σημαίνει για τρέμα 1%. Λε ότι 100 άνθρωποι με το ίδιο πρόβλημα, αν υπάρχουν, έχει. ο ένα στα 10 χρόνια θα πάθει ένα καρδιαγιακό σύμβαμα και θα είναι θανατηφόρο. Ή τρία χωρί να είναι θανατηφόρα. Ε, λέει, έβρε μου, δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ όταν είσαι 40 και θες να ζήσεις μέχρι τα 50. Γιατί αν σκοπεύεις να ζήσεις μέχρι τα 85, ο κίνδυνος δεν είναι 1%, είναι 35%. Κατά συνέπεια πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τον διαβίω κίνδυνο. Άρα, συζητάμε με τον γιατρό μας και κατανοούμε ότι είναι διαταραχές που αν θέλουμε πραγματικά να τις αλλάξουμε για να φτάσουμε στα 85, πρέπει να κάνουμε αυτές τις αλλαγές διαβίω. Μάλιστα. Και έτσι κλείνοντα τη συζήτησή μα για τι δυσλιπιδεμίε, να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι υπάρχει ιατρείο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου κάποιο μπορεί να απευθυνθεί να ζητήσει βοήθεια σε Αφώς, αυτό το υπάρχει κομμάτι. Υπάρχει και, και, το ίδιον, ιατρείο έτσι. των ενηλίκων. Έτσι, έχουμε πει ότι ο καθηγητή μα, ο κύριο Ελισάφη, ήταν ο πρωτοπόρο όπου άρχισε το ιατρείο των ενηλίκων λοιπόν, για τι διαταραχέ των λυπηδίων Και εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, έχουμε ιδρύσει και το ιατρείο λιπηδίων που αφορά παιδιά και φίβους, όπου συνεργαζόμαστε με την παιδιατρική κλινική και τον καθηγητή πεδοκαρδιολογίας, Οπότε πραγματικά εκεί προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση. Μάλιστα. Ε, κύριε Μιλιολί, οδεύοντα σιγά σιγά προ το τέλο τη uh, κουβέντα μα. Ε, είπαμε στην αρχή ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Παρ' όλα αυτά, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Τα τρία χρόνια της πανδημίας, ε, έτσι, άφησαν σίγουρα το δικό τους αποτύπωμα, αν θέλετε, στον χώρο της υγείας. Η έναρξη τη πανδημία μα βρήκε κομματάκι απροετοίμαστο, έω πολύ θα έλεγε κανεί, ω εθνικό, αν θέλετε, σύστημα υγεία. Τρία χρόνια μετά και με, την, με, τον COVID να έχει περάσει σε αυτή την ενδημική φάση, όπω είπατε κι εσεί, έχει κερδίσει κάτι το εθνικό σύστημα υγεία. Αυτό που έχει κερδίσει είναι εμπειρία. Εμπειρία. Αλλά η εμπειρία είναι να κάνει το ίδιο λάθο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αργότερα. Κατά συνέπεια, να μην βασιστούμε σε αυτό και να πούμε ότι πραγματικά εμείς έχουμε βιώσει πράγματα τα οποία μας δυσκόλεψαν, μας έκαναν σοφότερους και αυτή τη σοφία, για να μην την πούμε εμπειρία, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε από εδώ και μπρο. Αν πραγματικά θέλουμε να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας, πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους που το επιρέτησαν με συνέπεια και σοβαρότητα όλο αυτό το χρονικό διάστημα των τριών ετών και κατά συνέπεια να ενισχύσουμε τις δομές μας. Άρα λοιπόν πραγματικά να κρατήσουμε τις δομές τις οποίες φτιάξαμε, να τις βελτιώσουμε, να τις ενισχύσουμε σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Είδαμε ακόμα και δομές που δημιουργούνται με το PET, που ακούσατε mm -hmm. στα Γιάννενα, αλλά βέβαια να αυξήσουμε ή να κρατήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που υπηρέτησαν αυτά τα χρόνια στο σύστημα υγείας και να πιέσουμε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα θα έρθουν να ζητήσουν την ψήφο μας ότι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρέτησαν το σύστημα υγείας και αφού θέλουμε ως ελάχιστη ένδειξη τιμή να, τους, να κάνουμε κάτι και να του βραβεύσουμε, α του κρατήσουμε τουλάχιστον στο σύστημα υγεία. Δεν θα πω περισσότερα. Αυτοί που γνωρίζουν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Ε, Πάντω είναι ένα σημείο κλειδί και το είχαμε συζητήσει και πάλι αυτό, κύριε Μιλιώνη. Δομέ που δημιουργήθηκαν, όπω είναι οι μονάδε λιμωδών, που πριν από μία δεκαπενταετία, αν θυμάμαι καλά, είχαν δημιουργηθεί εν μία νύχτη και κλείσαν σε μία ακόμη νύχτα. Ε, αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να τις διατηρήσουμε και δεν μιλάμε για τις τέσσερις μονάδες λοιμωδών που κάποια στιγμή χρειάστηκε να αναπτύξει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αυτή τη μία, την πρώτη, η οποία είναι επαρκώς, αν θέλετε, επανδρομένη, είναι από τα καλά, αν θέλετε, που ε, απέκτησαν τα νοσοκομεία μέσα σε αυτή την συγκυρία, κάποιες δομές και υποδομές, το θέμα όμως είναι ακριβώς να τις διατηρήσουμε ε, δεν ξέρω πώς μπορείτε να τις αξιοποιήσετε ώστε να μην μείνουν, ε, αν θέλετε, ερμητικά κλειστές για όποτε ενδεχομένω εμφανιστεί μία ακόμη πανδημία. Χαίρομαι που διευκρινίζετε περισσότερο αυτή την ερώτηση που μου κάνατε προηγουμένω. Να πούμε λοιπόν ότι στα πλαίσια τη Παθολογική Κλινική ενεργοποιήθηκε ξανά, γιατί είχε αδρανοποιηθεί, η μονάδα λιμωδών νόσων. Αυτή η μονάδα έδωσε την, ας πούμε, την, τη γένεση στι υπόλοιπε μονάδε που ονομάστηκαν μονάδε ειδικών λοιμόξεων. Άρα το νοσοκομείο μας λοιπόν έχει πια μονάδα λοιμωδών νόσων και έχει ενισχυθεί αυτή τη στιγμή με έναν ειδικό, είναι μια επίκουρη καθηγήτρια λοιμοξιολογίας που πραγματικά προσφέρει τις υπηρεσίες της και μπορεί να προσφέρει και στο μέλλον και δίνει τώρα το στίγμα της μονάδα λοιμωδών νόσων για πρώτη φορά στην περιοχή μας. Είναι πολύ καλά εξοπλισμένη, οι θάλαμοί τη πραγματικά έχουν αυτό που λέγαμε παλιά αρνητική πίεση, είναι η υποπίεση για να το πούμε σωστά. Μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τα λοιμόδινο σήματα. Έχει πλήρη εξοπλισμό, μεγάλη γνώση και μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα ε, υπηρεσίε υγεία σε ό,τι αφορά τα ειδικά λοιμόδινο σήματα. Έτσι, λοιπόν, πραγματικά στα Γιάννενα θα μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίε σε περιπτώσει που οι ασθενεί των Ιωαννίνων αναγκαζόντουσαν. Να πηγαίνουν σε περιοχέ εκτό Ιωάννινα. Έτσι, ασθενεί που είναι θετικοί για τον HIV θα μπορούν να αντιμετωπίζονται σε λίγο και να λαμβάνουν τα φάρμακά του εδώ. Ακόμα και όταν έχουν ένα σοβαρό υποκείμενο νόσημα, δεν θα χρειάζεται να πάρουν την θεραπεία για το υποκείμενό του νόσημα σε άλλη περιοχή και να παραμένουν στα Ιωάννινα. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν οι υποδομέ. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι και να ενισχύονται με τον εξοπλισμό αυτέ οι υποδομέ τη μονάδα λοιμωδών αλλά και με το απαιτούμενο προσωπικό, έτσι ώστε πραγματικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τόπο, όχι μόνο για την επόμενη πανδημία, που μην νομίζετε ότι θα είναι πολλά τα χρόνια στην οποία θα την ξαναβιώσουμε, αλλά για να αντιμετωπίσουμε λοιμώδη νοσήματα που πάντα υπήρχαν και υπάρχουν, με πιο επιστημονικό τρόπο, πιο εξειδικευμένο, και βέβαια και για αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα που είναι πολύ συνηθισμένα, πάρα πολύ συνηθισμένα, να μην αναζητούν οι συμπολίτε μα βοήθεια σε άλλε περιοχέ τη χώρα. Έτσι πρέπει να γίνεται και νομίζω ότι αυτό θα είναι το κληροδότημα από αυτή την περίοδο τη πανδημία. Ε, σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει να έχουμε επιπλέον προσλήψει, κύριε Μιλιών, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η μονάδα λοιμωδών, να είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμη να υποδεχθεί περιστατικά. Αν θέλουμε να μπορούμε να δώσουμε πραγματικά και εξειδίκευση στα λοιμόδη χρειαζόμαστε να ενισχυτούμε τουλάχιστον ένα ακόμα ειδικό και βέβαια να κρατήσουμε στις παθολογικές κλινικές τους ειδικού που έχουμε ή και να προσλάβουμε περισσότερους γιατί πραγματικά εφόσον φτάνουμε και βάζουμε το, το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων εμείς έχουμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια μείνει χωρίς εννέα από τους ειδικού μας. Οπότε πραγματικά χρειαζόμαστε ενίσχυση με προσωπικό και πρέπει αυτό τουλάχιστον να το φροντίσουμε περισσότερο. Ε, φαντάζομαι όμως πέρα από ότι γιατρού τους γιατρούς και σε νοσηλευτικό Προσωπικό, χρειάζεστε ενίσχυση, Αν θέλετε, κύριε Μιλιώνη. Αντίστοιχα, πάντοτε έτσι. έτσι είναι τα πράγματα και πραγματικά χαίρομαι που μου κάνετε αυτή τη διευκρινιστική ερώτηση. Έτσι πρέπει να γίνεται όταν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό που λέμε την αυαρχίδα τη υγεία στην περιοχή μα. Και αυτό είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όλα τα νοσοκομεία χρειάζονται ενισχύσει, αλλά πάντοτε ξεκινά με αυτό που αποτελεί την αυαρχίδα όπως ακριβώς το έθεσα, γιατί αν αυτή δεν υπήρχε στην περίοδο της πανδημίας, νομίζω ότι οι περισσότεροι το αναγνωρίζουν ότι δεν θα ήταν η διαχείριση και η αντιμετώπιση αυτή ακριβώς που ήταν που με τις πενιχρές μας δυνάμεις και με τον όποιον τρόπο μπορέσαμε να κάνουμε, νομίζω ότι κάτι προσφέραμε στην περιοχή μας. Μάλιστα. Ε, η 33η διμερίδα τη Ελληνική Εταιρεία Αθεροσκλήρωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Μωησή Ελισάβου. Δεν σταματά όμω εδώ, δεν θα είναι μόνο αυτή. Γιατί στην τελετή λήξη που πραγματοποιήσατε προ τη μνήμη του, ε, έτσι, είπατε ότι θα καθιερωθεί πλέον ε, αυτό το πράγμα, το δηλαδή να υπάρχει ε, κάθε χρόνο ένα σέσον ε, ε, στο πλαίσιο αυτών των επιστημονικών εκδηλώσεων, κάτι αφιερωμένο στη μνήμη του Μωσή Ελισάφ. Είναι πολύ νοπέ οι μνήμε. Πολλέ φορέ συγκινούμε όταν αναφέρουμε στο δάσκαλό μα του Μωσή Ελισάφ. Τώρα όμω είμαι και χαρούμενο όταν αναφέρουμε στο όνομά του, γιατί είναι ο άνθρωπο. Το είπα και στην τελετή ότι είναι ο άνθρωπος πραγματικά που είχε τόσο γλυκό λόγο, ίσως περισσότερο από τον Γιωσέφ Ελιγιά και ήθελε αυτή την μικρή πόλη του, του Κώστα Χατζή να την κάνει μεγαλύτερη. Εκεί είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν στην επιστημονική κοινότητα αυτό που θα κάνουμε τουλάχιστον εμείς και έχουμε σαν ελληνική εταιρεία θηροσκλήρωση στην οποία εκείνος υπήρξε από τα βασικά ιδρυτικά μέλη, θα έχουμε ένα ονοματισμένο, ας πούμε, μια ονοματισμένη διάλεξη, λέγεται στα αγγλικά keynote lecture, την οποία θα δίνει ένας διακεκριμένος επιστήμονας είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού στις μεγάλες, στα μεγάλα συνέδρια της ελληνική εταιρεία Εθυροσκλήρωσης και κάθε χρόνο προς τιμήν του, εκτός από ένα βραβείο το οποίο θα θεσπιστεί, θα θεσπιστεί μια ημερίδα που θα αφορά τα μεταβολικά νοσήματα. Όσοι υπήρξαν μαθητέ του, δηλαδή όχι μόνο εμεί που τώρα έχουμε φτάσει σε διευθυντικέ ή και υψηλέ θέσει, αλλά μαθητέ του που υπηρετούν την ιατρική από διάφορα πόστα, ακόμα και από τον ιδιωτικό τομέα, θα θυμούνται λοιπόν την αγάπη του για του ηλεκτρολίτε και την αγάπη που τρέφουν οι φοιτητέ γι' αυτό και πόσο ξεχωρίζει το πανεπιστήμιο μα αυτό. Τέτοιε λοιπόν διαταραχέ θα διδάσκονται με τον τρόπο που εκείνο τη δίδασκε, ένα πρωινό, μια φορά το χρόνο. Αυτό θα γίνεται στην Αθήνα αρχικά. Ίσως κάποιες φορές το φέρουμε και εδώ στον τόπο μας για να το γνωρίζουν οι νεαρότεροι συνάδελφοι. Θα παραμείνουμε πραγματικά πιστοί στην διαδρομή την οποία εκείνο έχει χαράξει. Ευχαριστώ. Κύριε Μιλιώνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα που είχαμε για μία ακόμη φορά να συνομιλήσουμε. Η ευχαρίστηση είναι δική μου και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε, τον... νομίζω, νομίζω, μου δίνετε την δυνατότητα να επικοινωνώ με του συμπολίτε μα με την σοβαρότητα που χαρακτηρίζει πραγματικά και εσά και την ενημέρωση που όλα αυτά τα χρόνια είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω. Σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ και πάλι. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ και όλου εσά που για ένα ακόμη βράδυ ήσασταν εδώ μαζί μα. Να είστε καλά.